κάποια στιγμή. Ναι, ναι. Κρίμα όμως. Κρίμα, Γιώργο, γιατί πάει. Ό,τι λέγαμε και η συμμαχία πάνε και αυτά στην Παναχαϊκή. Έκλεισε η παρένθεση. Η Παναχαϊκή, όποιος παλιός ποδοσφαιριστής, καταρχάς για να παίξει την Παναχαϊκή πρέπει να την αγαπήσεις. Είναι μια κοινωνία. Εγώ γι' αυτό μιλάω για την Παναχαϊκή. Ναι, ρε Γιώργο, θα σου πει κάποιος τώρα έχει γίνει επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Τι να αγαπήσεις, άλλη εποχή δική σου. Άκου λίγο, φίλε. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έκανε επανάσταση στο Λουκόπουλο μόνος μου. Του λέω ή θα μου δώσει τα διπλά ή δεν έρχομαι με προετοιμασία και τρελάθηκε. Τι μου λες, επαγγελματικό ήταν και τότε. Και τότε πληρωνόμασταν κανονικά. Και απεργίες του έκαναν, θυμάσαι που δεν μας πλήρωνε, πήγαμε Θεσσαλονίκη με το λεωφορείο που πλήρωσε ο Πίτερ τότε τα σπασμένα. Ο Πίτερ, πώς δεν θυμάμαι. Μα σου λέω, απαγορεύεται για να καταλήξω, αυτός ο βετεράνος που θα ασχοληθεί με την Παναχαϊκή να την δει ως επάγγελμα. Παναχαϊκή πρώτα απ' όλα είναι μια, η ιδέα εκεί της Αχαγιάς, της Αχαΐας εκεί. Άρα θεωρείς ότι ο Κατσουράνης εκεί την είδε ως επάγγελμα, λες. Όλοι όσοι κατεβαίνουν σαν επάγγελμα, λέω, που λένε, τώρα πλάκα μας κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τι ήθελε, να αρχίσουμε να λέμε την αλφαβήτα από την αρχή. Άσε με δηλαδή, γιατί μετά θα λένε ο Μίρτσος ο κακός και ο Μίρτσος επάγγελμα η Παναχαϊκή. Δεν μπορεί να πηγαίνει να μπει ο Βασίλης ο Στραβοπόδης στο γήπεδο και να μην τον αναγνωρίζει και η Πέτρα που βρίσκεται εκεί. Εντάξει, έχεις δίκιο Γιώργο μου, έχεις δίκιο. Έχω δίκιο και τι θα το κάνω. Και τι να το κάνεις και εσύ και ο Βασίλης και οποιοσδήποτε. Καταλαβαίνεις. Κατάλαβα, πώς δεν κατάλαβα. Εμείς γεμίζαμε το γήπεδο, ρε φίλε. Το γήπεδο ήταν γεμάτο, δεν υπήρχε... θυμάμαι, παίξαμε παιχνίδι και είχε καρναβάλια, γιατί περάσαν από μέσα τα άρωματα μέσα από το γήπεδο, μετά παίξαμε εμείς, κερδίσαμε και πήγαμε και τους ακολουθούσαν και γλεντούσαν. Τι είχαμε βγει τότε, για πλάκα, έκτη είχαμε βγει, τι είχε. Ναι, έκτη, έβδομη. Υποθετικό τελευταίο ερώτημα για να σε απελευθερώσω, μιας και ξέρω ότι είσαι έξω και έχεις δουλειά. Εάν βρισκόταν ένας επιχειρηματίας μεγάλος, καθαρά υποθετικό το σενάριο, και σου έλεγε Γιώργο, θέλω να κατέβεις στην Πάτρα, να μείνεις μόνιμα και να αναλάβεις το κουμάντο της Παναχαϊκής, θα αρχόσουν, Γιώργο? Σου είπα, η Παναχαϊκή είναι αγάπη. Αν η δουλειά που θα έχω θα μου εξασφαλίζει αυτά που έχω εκτός Παναχαϊκής, θα είμαι στην Παναχαϊκή. Στην Παναχαϊκή εγώ δεν μπορεί να είμαι έμιστος, να το ξέρεις. Μάλιστα. Δεν μπορεί να είμαι έμιστος στην Παναχαϊκή. Γιώργο μου, το κατάλαβα. Εννοείται. Το κατάλαβα. Μα δεν μπορεί το να είναι. Εκτός αν αυτός είναι ο Σαββίδης, ξέρω εγώ. Κατάλαβες, κάτι ανάλογο που πληρώνει και όποιος περνά να παίξω. Ναι, θα έχω ένα μισθό. Αλλά όταν η Παναχαϊκή είναι σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί κανένα να ψάξει το τι θα πάρει για να πάει. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, μου ένα τελευταίο τώρα εσύ. Τι γίνεται, γιατί διαβάζω εγώ λίγο τα τελευταία νέα. Φεύγουν, έρχονται. Ποιος τζάμπα δίνουμε τις μετοχές, λέει ο ένας. Η Παναχαϊκή Συμμαχία έχει διαλυθεί. Δεν υπήρχε αυτό που υπήρχε πέρυσι. Έτσι. Έχει υποστεί πολλές ρογμές τον τελευταίο χρόνο. Δεν υπάρχει. Τώρα ακούγεται έχει έρθει ο Θανάσης ο Παπαγεωργίου, που ήταν πέρυσι αφεντικό στην Αμαλιάδα και πρόπερση στον Πανηλιακό, και μιλάει με ανθρώπους της Παναχαϊκής για να πάρει αυτό στην Παναχαϊκή. Τι δουλειά κάνει αυτός? Ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων στην Αθήνα. Επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων στην Αθήνα κυρίως. Μακάρι να είναι καλός επιχειρηματίας να βοηθήσει την Παναχαϊκή. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, πολλές καλημέρες. Πολλές καλημέρες.